Στην οικονομία δεν είναι τα πάντα θέμα ψυχολογίας. Είναι και ψυχολογίας. Αλλά είναι λάθος να θεωρούμε ότι τα πάντα είναι ζήτημα ψυχολογίας. Στην οικονομία είναι και ζήτημα δομών. Από το 2017, κύριε Κοφίδη, σε ένα βιβλίο μου που λέγεται «Παγκόσμια κρίση, καινοτομία και διαχείριση αλλαγής», ήδη είχα σημειώσει τις βαθιές μεταβολές που είχαν επέλθει στη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης από το 1980 μέχρι σήμερα. Υπήρξαν τεκτονικές αλλαγές μέσα στα 40 χρόνια. Τεράστια σημασία έχει η ανάδυση της κινέζικης οικονομίας, της ινδικής οικονομίας και η αναδιαμόρφωση των ισορροπιών, η βαθμιαία. Όταν μετακινούνται οι τεκτονικές πλάκες, τι συμβαίνει πάντα το κύριε Κοφίδη? Σεισμός. Σεισμός. Ακριβώς αυτό που ζούμε σήμερα είναι ένας σεισμός. Ένας σεισμός ο οποίος ακολούθησε μια τεράστια καταιγίδα, που ήταν η πανδημία. Με τον σεισμό έχουμε και τσουνάμι συνήθως όταν είναι μεγάλο. Ακριβώς, ακριβώς. Το ερώτημα που θέσατε πριν, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις? Οι επιπτώσεις είναι τεράστιες. Πλέον εισερχόμαστε σε μια νέα παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με την εκτίμησή μου. Βρισκόμαστε σε μια φάση λοιπόν σεισμών και τσουνάμι. Αυτό που θα προκύψει στη συνέχεια θα είναι μια νέα ισορροπία, αργότερα ή γρηγορότερα. Ξεχάστε όμως, μου φαίνεται όλοι σας και όλοι μας, τις εποχές που είχαμε την αίσθηση ότι το μόνο που μετράει είναι το φτηνό κόστος οποιοδήποτε προϊόντος. Ξεχάστε τις εποχές που κάθε επένδυση σαν πρώτη της προτεραιότητα έχει απλά και μόνο τη μεγαλύτερη κερδοφορία. Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή που διαστάσεις πολιτικές, διαστάσεις γεωπολιτικές σε ευρύτερους όρους αποκτούν μια νέα σημασία. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι η προτεραιότητα της οικονομίας πάβει να υφίσταται. Κατά τα φαινόμενα οδηγούμαστε, αγαπητέ κύριε Κουφίδη, σε μια νέα περιφερειοποίηση. Και αυτή βέβαια θα είναι μια φάση μετεξέλιξης της ίδιας παγκοσμιοποίησης. Δεν θα αλλάξουν πολλά στοιχεία, αλλά πάρα πολλά άλλα στοιχεία θα μπουν σε μια βαθιά διαδικασία αναδόμησης. Πανσπερμία διαστάσεων και μεταβολών. Ποιος μπορεί να τα καταλάβει? Ακριβώς οι διαστάσεις και οι χρηματοοικονομικές και οι επενδυτικές και οι διαστάσεις εμπορικές, ακόμα και οι διαστάσεις του μάρκετινγκ, των μεταφορών, όλες αυτές θα ανατοποθετηθούν. Θα φτιαχτεί ένα νέο, ας το πούμε, πάζι. Αλλά κοιτάξτε τώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να οδηγούμαστε σε μια λογική υπερβολικής φοβίας ή υστερίας. Δεν θα καταρρεύσουν όλα. Ακόμα και στο ενδεχόμενο ενός σημαντικότατου πληθωρισμού της τάξης του 10% που είπε προλίγο Περικλής, αυτό δεν σημαίνει ότι διαλύεται το οικονομικό μας σύστημα. 10% πληθωρισμός με όλα μέσα, ενέργεια, μεταφορές, σιτηρά, σημαίνει ότι αυτά που αγοράζουμε φέτος με 100 ευρώ, του χρόνου θα τα αγοράζουμε με 110. Καταλάβατε, αυτή είναι η για μια χώρα σαν και εμάς που δεν είναι άμεσα εμπλεγμένη σε πολεμικές αντιπαραθέσεις. Έρχομαι λίγο. Τεράστια ποινή. Αλλά ακούστε και κάτι άλλο. Οι ελλείψεις που παρατηρούνται σε κάθε κλάδο δίνουν αμέσως το κίνητρο των τιμών. Βλέπετε ότι λείπει μαλακοστάρι στην Ελλάδα. Γιατί το κέντρο παραγωγής είναι η Ουκρανία και η Ρωσία. Έχουν εκτοξευθεί οι τιμές του μαλακουσταριού. Του χρόνου ο Έλληνας αγρότης, βλέποντας αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες τιμές, θα καλλιεργήσει μαλακό στάρι, αντί να καλλιεργεί σκληρό στάρι, που είναι ακριβότερο και καλύτερο. Οι αυξημένες τιμές που βλέπετε σήμερα θα κινητοποιήσουν την αγορά και την οικονομία και θα συστρέψουν εκεί πέρα που υπάρχουν ελλείψεις. Και για την ενέργεια που λέτε. Εγώ περιμένω στην επόμενη διετία, τριετία, μία έκρηξη των επενδύσεων σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα, στις εναλλακτικές μορφές ενέργεια.